Και βέβαια έχουμε έναν καλεσμένο και είναι χαρά μας και είναι τιμή μας που τον φιλοξενούμε. Κορυφαίος μουσικός, συνθέτης αλλά και δάσκαλος κατά κάποιο τρόπο, ο Ross Daily. Έχει γίνει ένα κομμάτι της κριτικής υγιής και μάλιστα φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια και το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος. Με φόντο λοιπόν την συμπλήρωση λειτουργίας 40 ετών, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία προς τιμήν του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη, καλλιτέχνη στο Ηρώδειο. Και έρχεται αυτή η εκδήλωση, αυτή η εξέλιξη, αυτή η πρωτοβουλία κατά κάποιο τρόπο να γιορτάσει εντός και εκτός εισαγωγικών όλη αυτή τη λαμπρή πορεία. Πάμε να συνδεθούμε, πάμε να μιλήσουμε, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Ross Daily. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά, πολύ καλά, εσείς πώς πάτε? Σας ευχαριστούμε θερμά, είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε, τα έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από την Κρήτη TV. Αυτή τη φορά ο λόγος είναι ξεχωριστός, είναι όμορφος και έχει να κάνει με μια συναυλία, με μια δράση, με μια πολιτιστική δράση στο Ηρώδειο προς τιμήν σας. Ναι, είναι όντως είναι πολύ μεγάλη τιμή που μου κάνουν μια διοργανώση μια τέτοια εκδήλωση. Κυρίως βέβαια είναι μια γιορτή για το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος που φέτος είναι τα 40 χρόνια λειτουργίας. Ναι. Και για αυτό το λόγο έτσι, μαζί μου έτσι, τη Δευτέρα το βράδυ στο Ηρώδειο θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μαθητεύσει στο μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος και σήμερα είναι ολοκληρωμένοι και πολύ σπουδαίοι μουσικοί. Και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω μέσα σας πώς νιώθετε. Βέβαια είστε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ωστόσο, η στιγμή της παρουσίας σας και της τιμής που σας κάνουν στο Ηρώδειο είναι ξεχωριστή. Βεβαίως. Φυσικά νιώθω ένα δέος έτσι για το χώρο και για την εκδήλωση όλη αυτή. Ωστόσο, το να παίζουμε εμείς μουσική και με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι τιμούμε τους ακροατές μας με τον καλύτερο τρόπο, παίζοντας απλώς αυτό που παίζουμε κάθε μέρα, που είναι αυτό που θεωρούμε ότι είναι ότι καλύτερο έχουμε να δώσουμε. Οπότε θα πάμε, ελπίζω, με μια φυσικότητα να παρουσιάζουμε αυτό που κάθε μέρα κάνουμε, όλη μέρα, μαζί με τους συνεργάτες μας, μαζί με τους μαθητές μας, να παίξουμε τη μουσική που αγαπάμε. Αυτό. Έχετε χαρακτηριστεί ως ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε για την πρωτοπορία του. Τι είναι αυτό το οποίο έχετε εισάγει στην κριτική μουσική, στην παράδοση του τόπου μας? Νομίζω ότι επειδή αν μιλάμε για την κριτική μουσική που είναι ένα μέρος της δουλειάς που κάνω, ναι. Εγώ δεν είχα ποτέ τη φιλοδοξία να γίνω κριτικός μουσικός, να γίνω κριτικός διράρης. Είχα την επιθυμία και τη φιλοδοξία να μάθω να παίζω λύρα. Άλλο το να θέλω να γίνω κριτικός διράρης και άλλο να θέλω να μάθω να παίζω λύρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε παίζοντας το όργανο αυτό που τυχαίνει να ανήκει στην κριτική παράδοση, νομίζω ότι προσέγγιζα αυτό το όργανο σαν αυτός που είμαι, όχι προσπαθώντας να γίνω κάτι που δεν είμαι. Και ίσως αυτό έδωσε μια λίγο διαφορετική νότα σε αυτό που κάνω, που ελπίζω να έχει κάποιο ενδιαφέρον και για άλλους ανθρώπους. Μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, λοιπόν, 40 χρόνια λειτουργίας στο παραδοσιακό χωριό, ένα ευλογημένο τόπο, το Χουδέτσι. Τι σημαίνει για σας αυτή η έναρξη, η πορεία, το σήμερα στο εργαστήρι? Ποιος ήταν ο βασικός στόχος και πού έχετε φτάσει? Ο Λαβύρινθος όντως υπάρχει εδώ και 40 χρόνια, αλλά υπάρχει στο Χουδέτσι συμπτωματικά ακριβώς 20 χρόνια, οπότε είναι μια διπλή γιορτή. Πριν από το Χουδέτσι ήταν σε διάφορους άλλους τόπους, είχε διαφορετικές μορφές. Ναι. Από τότε που είμαστε στο Χουδέτσι είναι κάτι που είναι ένας τόπος συνάντησης για μουσικούς από διάφορα μέρη του κόσμου, από διαφορετικές παραδόσεις που ανταμώνουν οι άνθρωποι και μοιράζονται αυτό που αγαπάνε ο ένας με τον άλλον. Τη μία εβδομάδα κάποιος μπορεί να είναι δάσκαλος, την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι μαθητής. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε εμάς. Το ότι όλοι μαθαίνουμε πράγματα ο ένας από τον άλλον και μοιραζόμαστε ό,τι γνώσεις έχουμε και
προσεγγίζουμε διαφορετικές παραδόσεις, έτσι, σαν να είναι δικές μας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι ένα πολύ απλό πράγμα το μουσικό εργαστήριο Αβιέτος και νομίζω ότι όλος ο αγώνας εμάς που το δουλεύουμε είναι να το κρατήσουμε σε αυτή την πολύ απλή βάση. Θέλω λίγο να εστιάσουμε και στο γεγονός ότι κάθε Παρασκευή έχουμε συναυλίες στον κήπο Σωστά. του μουσικού εργαστηριού στο Χουδέτσι. Σωστά. Βεβαίως. Όποιος επιθυμεί Βεβαίως. Λοιπόν επισκέπτης, ντόπιος, κάτοικος, ξένος να βρεθεί στην περιοχή, τι θα απολαύσει, τι βιώνει, τι ζει. Αυτή την Παρασκευή που είναι αύριο ναι. θα είναι μια διπλή συναυλία. Θα είναι η Βέκα Αλέρ και ο Αρστάν Χασρέτη που θα παρουσιάζουν τραγούδια της Ανατολίας, του Κουρδιστάν, του Αζερβαϊτζάν και του Ιράν. Θα είναι επίσης η Ιζαμπέλ Μαρτίν που θα παρουσιάζει τραγούδια από την Ιβηρία, δηλαδή από όλη την Ισπανία. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μία μουσικός, η Γιασαμίν Σαχοσεϊνή, που θα παρουσιάσει μουσική από το Ιράν. Και η άλλη μισή της συναυλίας θα είναι η Χάνια Λοτούφη που θα τραγουδήσει τραγούδια από την Ινδία, την Ινδική φωνητική παράδοση. Και στη συνέχεια θα έχουμε συναυλίες και στα Νόγια με τον Βασίλη Σταυρακάκη και θα έχουμε άλλες συναυλίες με την Κέρι Θωμά στο Χουδέτσι. Κάθε Παρασκευή υπάρχει μία συναυλία στην οποία και έχουμε και την Λάμια Γιαρέτ στις 15 του μηνός, η οποία τραγουδάει τραγούδια της Συρίας και τα Μουάσιαχάτ, που είναι τραγούδια που υποτίθεται ότι μετατραπήκαν από την Ισπανία το 15ο αιώνα. Οπότε κάθε εβδομάδα έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που εκφράζει μια διαφορετική παράδοση και πάντα με μια, όσο μπορεί περισσότερο, μια δημιουργική προσέγγιση, όχι απλώς αντιγραφή του παρελθόντος. Να πάμε λίγο και στα Νόγια. Έχουμε κάποια σεμινάρια? Ναι, στα Νόγια φέτος έχουμε σεμινάρια. Αυτά που συνήθως γίνονται στο Χουδέτσι, αλλά λόγω του σεισμού δυστυχώς το Χουδέτσι αδυνατεί να τα φιλοξενήσει φέτος. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Νογίων που μας δέχτηκε φέτος και φιλοξενεί τα εργαστήρια μας, τα μουσικά σεμινάρια στα Νόγια. Οπότε κάθε εβδομάδα έχουμε δύο ή τρία σεμινάρια στα Νόγια με μουσικές από διάφορα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τον Ζαχάρη Σπυριδάκη που κάνει ένα σεμινάριο το ρεπερτόριο του Νίκο Ξυλούρη πάνω στη λύρα. Και έχουμε και τον Ντάουτ Χαν Σάντοζα, ο οποίος διδάσκει ραμπάμπ, το κύριο όργανο του Αφγανιστάν και τη μουσική παράδοση του Αφγανιστάν. Τι να ευχηθούμε, να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Βέβαια δεν χρειάζεται εμάς να σας πούμε μπράβο σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πρέπει για τη διαδρομή σας, για τον αγώνα σας, για την αφοσίωσή σας και για την αγάπη που δείχνετε στους νέους εδώ της Κρήτης και όχι μόνο. Να συνεχίσετε και εμείς όσο μπορούμε βέβαια δημοσιογραφικά που μπορούμε θα είμαστε δίπλα σας. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι χαρά μας και τιμή μας που τα είπαμε για ακόμα μία φορά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.